συγκέντρωση, πάθος, ένα συνδυασμό όλων αυτών. Τι να σου πω, το χειρότερο είναι ότι μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη, την οποία κάναμε πριν τρεις μέρες, δείχνουμε αυτή την εικόνα, αυτό το πρόσωπο. Όπως είπες και εσύ, σίγουρα υπήρχε έλλειψη ενέργειας. Δεν ξέρω αν ήταν από κούραση ή κάτι άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τα 15 επιθετικά rebound που είχε για την πάλι ομάδα τα λέει όλα. Τα περισσότερα πήραν, θα έλεγα, στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Αφήσαμε κάποια ελεύθερα τρίποντα, τα βάλαν και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Αυτοί βάλαν τα τρίποντα, ο Άρης τέχασε, είχε 4 στα 20. Από τα χειρότερα ποσοστά που είχε φέτος, ναι, μαζί με τον αγώνα στο Ρέθινγκ. Μπράβο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα ότι ήμασταν πολύ κακοί στην επίθεση, στο θετικό κομμάτι. Είχαμε πολύ κακές επιλογές. Και γι' αυτό, όπως είπα και πριν, ο συνδυασμός αυτών των δύο, τα rebound και η κακή επιθετική μας λειτουργία στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, ήρθε αυτό το τελείω. Τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι στα Τρίκαλα, είναι πρεμιέρα του δευτέρου γύρου, σε μια έδρα επικίνδυνη και απέναντι σε μια ομάδα η οποία δίνει μάχη για την ύπαρξή της κατηγορία. Καλά, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα, κυρίως τα εκτός έδρας. Είναι ένα περίεργο παιχνίδι εκεί μέσα, έχουν καλή έδρα θα έλεγα. Είναι σαν κλουβί, θα το χαρακτήριζα έτσι. Πρέπει να είμαστε, να αφήσουμε το παιχνίδι πίσω μας, να κοιτάξουμε τα λάθη μας και να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γάλλη, υπάρχει μια σειρά αναμετρήσεων η οποία μέχρι το τέλειο Φλεβάρι είναι χωρίς ανάσα και με το Champions League και με το κύπελο και με το πρωτάθλημα. Θα αντέξει η ομάδα μέχρι τέλους από άξιο να. Αυτό δεν το ξέρω, αυτό θα φανεί σε λίγο καιρό. Όπως είπες, κάθε τρεις μέρες έχουμε και ένα τελικό. Είδαμε πριν τρεις μέρες όλοι πανηγυρίζαμε και τώρα όλοι φεύγουμε από το γήπεδο με σκυμμένα τα κεφάλια. Τι να κάνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.